Από τα γήπεδα της Δράμας που πραγματικά χαίρεσαι να βλέπεις ποδόσφαιρο είναι αυτό του Καλαμπακίου, πραγματικό χαλί το γήπεδο. Βλέπουμε Σάκη Δηλγεράκη, Δήμητρα Κοτανίδου και τον κύριο Μπουλή, τους τρεις βοηθούς, τον κύριο Αναστάσιο Μπουλή να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δούμε εντεκάδες για το Καλαμπάκι. Νέος προπονητής ο Αντώνης Παπάζης, παρατάσει Τάφα, νούμερο 2 Ραφαήλ Χαλβατζή, 46 Τζιβανάκης, 3 Διαμαντή, 46 Ευαγγελίδης. Κλόγκερη Ηλιόπουλος Φώτης, 79 Λεϊλόγλου, με το νούμερο 6 στη φανέλα Ιορδάνης Εξουζίδης, 71 Στρατηγέλης, Αλμανίδης Στέφανος Μαυροβασίλης, Αγγελόπουλος με το νούμερο 9, 84 Ρετζέπογλου, Καπτέλη με το νούμερο 10 και Αλμανίδης Θόδωρος με το νούμερο 11. Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων με Βασίλη Σαρακασίδη στον πάγκο, τον προπονητή που τελείωσε πέρσι τη σεζόν. 1 Λαμπρινουδάκης, 2 Παπακοσταντίνου, 84 Δελικοστήρης, 3 άλλα, 79 Μουρατίδης Πολυχρόνης, Βασιλιάδης Τσερκέζος Μπιαζάκης Αχιλέας, 79 Κισίδης Κώστας, Καγιάογλου Σύρτας, 46 Καταρτζής, Μήτρε Καραγκιοζίδης Παρουτσής, 65 Κισίδης Θανάσης. Εδώ χαιρετισμός των δύο ομάδων. Ιδιαίτερο μάτς βέβαια και για τον Νίκο Καγιάογλου που πέρσι έπαιζε στο Καλαμπάκι, φέτος στους Αμπελόκηπους. Με τις άσπρες εμφανίσεις οι γηπεδούχοι σε μια προσπάθεια με τον αρχηγό τους τον Καπτέλη. Ο Μήτρε θα κλέψει την μπάλα, θα κάνει μια πάσα για τον Παρουτσή. Στην πρώτη στιγμή του μάτς μπαίνει στην περιοχή ο Παρουτσής, θα πέσει στο έδαφος κοντά στη φάση. Ο Σάκης Δηλγεράκης θα δείξει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ η επανάληψη για το αν υπάρχει παράβαση ή όχι πάνω στον Παρουτσή. Και άλλη μια φορά εδώ η επανάληψη, ο κύριος Δηλγεράκης πολύ κοντά στη φάση έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Καπτέλη. Είμαστε στο δεκάλεπτο, η μπάλα γυρίζει προς τον Γιάννη Μαυροβασίλη. Μαυροβασίλης θα κάνει μια σέντρα, η μπάλα παίρνει περίεργα φάλτσα, δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι για το Καλαμπάκι. Με αυτή την προσπάθεια του Γιάννη Μαυροβασίλη έρχεται στη συνέχεια εκεί με το νούμερο 3 ο Άλλα για να κόψει την μπάλα, ο αριστερός μπακ των Αμπελοκήπων. Και πάλι επίθεση για το Καλαμπάκι, πάντα από τα πόδια του πολύ ποιοτικού Μαυροβασίλη. Βέβαια αυτή είναι η επανάληψη από την σέντρα σουτ που έκανε στο δοκάρι. Τώρα πάμε σε ροή αγώνα με μια προσπάθεια με Καγιάογλου για την ομάδα των Αμπελοκήπων. Η πάσα ο Τάφα θα βγει και θα μπλοκάρει, ένας πολύ ταλαντούχος τερματοφύλακας πέρσι στον Απόλλων Ερωφράκτη, από εκεί ήρθε μαζί με τον Νίκο Λεϊλόγλου, μεταγραφές του Καλαμπακίου, παιδιά από το Καλαμπάκι βέβαια και οι δύο. Εδώ ένα σουτ και πάλι ο Τάφα ελέγχει την πορεία της μπάλας, θα περάσει εκτός. Οι Αμπελόκηποι ανέβασαν απόδοση μετά το δεκάλεπτο. Παρουτσής σε πολλά κέφια, είδαμε το σουτ που η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Και πάλι Παρουτσής εδώ δεν θα πιάσει γεμάτα την μπάλα, το σουτ που έκανε η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Χάνεται η ευκαιρία για τους Αμπελόκηπους και πάλι οι Αμπελόκηποι σε νέα επίθεση με πάσα προς τον Παρουτσή από αριστερά. Παρουτσής θα κάνει την κίνηση, μπαίνει στην περιοχή, πάει στο ένα πολύ ωραία τρίπλα. Δεύτερη τρίπλα, καταπληκτικό τελείωμα από τον Στράτο Παρουτσή. Πολύ ωραίο γκολ πραγματικά. Θα γράψει το 0-1 στο 31 για την ομάδα των Αμπελοκήπων, ο περσινός αρχηγός της Καλυφήτου. Φέτος τους Αμπελόκηπους, εδώ βλέπετε η κοφτή τρίπλα στον Ηλιόπουλο, μπαίνει στην περιοχή, αλλάζει πλευρά, ξεγελάει τον Τάφα. Υπέροχο γκολ στο 31, το γκολ που έκρινε το μάτς από τον Στράτο Παρουτσή. Άλλη μια φορά η πολύ ωραία τρίπλα, βλέπετε. Ένας πολύ ικανός σκόρερ και εδώ το σουτ στην απέναντι γωνία. 0-1 οι Αμπελόκηποι με σκόρερ το Στράτο Παρουτσή. Και άλλη μια φορά το γκολ από τον φορ των Αμπελόκηπων. 0-1 στο 31. Είπαμε μετά το δεκάλεπτο οι Αμπελόκηποι πήραν τα ίνια του μάτς μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Νέα προσπάθεια και πάλι με τον Παρουτσή από αριστερά θα μπει, κρατάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω. Καλή στιγμή εδώ τώρα από τον Εξουζίδη. Αν είδα καλά το πρώτο σουτ, η μπάλα στα σώματα, στη συνέχεια χάθηκε η ευκαιρία. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Αχιλέα Μπιαζάκη από δεξιά, από τη Νέα Μισό, μεταγραφή για την ομάδα του Καλαμπακιού. Πολύ καλό σουτ από τον Νίκο Καγιάογλου για τους Αμπελόκηπους και όχι για το Καλαμπάκι που είπα. Το σουτ του Καγιάογλου του Νίκου, η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Σφυρίζει ο Σάκης Δηλγεράκης. Αυτό είναι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ οι αλλαγές των δύο ομάδων. Είπαμε με τον Τζιβανάκη να μπαίνει στο ξεκίνημα με το νούμερο 19 για το Καλαμπάκι και με το νούμερο 13 και ο Σίμος Ευαγγελίδης από τη Νέα Μισό φέτος στην ομάδα του Καλαμπακίου. Στο ξεκίνημα αλλαγή και για τους Αμπελόκηπους με τον Καταρτζή με το νούμερο 17 να μπαίνει στη θέση του Σύρτα. Οι αλλαγές των δύο ομάδων στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο μέρος. Ένα κόρνερ για το Καλαμπάκι το οποίο ψάχνει την ισοφάριση. Απομακρύνουν οι αμυντικοί.
νέα απομάκρυση της μπάλας, Καγιάογλου, πολύ ωραία τσιμπάει την μπάλα. Βγαίνουν στην κόντρα οι αμπελόκηποι, ωραία η συνεργασία, καταπληκτικό τριγωνάκι, συνέχεια στην επίθεση μπάλα, βγαίνει στον Καραγκιοζίδη, Καραγκιοζίδης κάθετη πάσα, Καταρτζής πάει να μπει στην περιοχή, δέχεται το μαρκάρισμα, πολύ ωραία επίθεση για τους αμπελόκηπους, ξεκάθαρα δουλεμένη φάση στην προπόνηση, η κόντρα επίθεση δηλαδή, και το πέναλτι που κερδίζουν στο 56 οι φιλοξενούμενοι πολύ κοντά στο να πάρουν μαξιλαράκι ασφαλείας για το 0-2. Εδώ και πάλι Καταρτζής το μαρκάρισμα, Σάκης Δηλιεράκης κατευθείαν η άσπρη βούλα, το πέναλτι για την ομάδα των αμπελοκήπων. Και άλλη μια φορά η επανάληψη για το αν είναι εντός ή εκτός περιοχής. Ο Σάκης Δηλιεράκης δείχνει την άσπρη βούλα, πέναλτι για τους αμπελοκήπους. Κοιτάει και το βοηθό του, βλέπετε, που έχει καλύτερη ορατότητα εκεί ο Αναστάσιος Μπουλής. Πέναλτι λοιπόν εντός περιοχής. Στράτος Παρουτσής έτοιμος για την εκτέλεση. Σπεσιαλίστας αλλά και ο Τάφα από πέρσι στη Β' κατηγορία. Τον είδαμε σπεσιαλίστας της αποκρούσης. Πέναλτι θα πέσει στη σωστή γωνία, θα αποκρούσει, θα κρατήσει ζωντανή την ομάδα του στο μάτσο Τάφα. Με αυτή την επέμβαση παραμένει το 0-1. Και άλλη μια φορά Παρουτσής, Τάφα, πολύ καλή επέμβαση. Απομακρύνει την μπάλα, το μάτς μένει στο 0-1. Πλάγιο από δεξιά για το Καλαμπάκι με τον Ηλιόπουλο. Η μπάλα θα περάσει πολύ ωραίες κινήσεις από τον Καπτέλη. Καπτέλη γυρίζει, θα κάνει ένα σιρτό σουτ. Η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Λαμπρινουδάκη, του τερματοφύλακα των αμπελοκήπων. Αυτό το σιρτό σουτ. Καπτέλη και πάλι το Καλαμπάκι πίεσε στα τελευταία λεπτά ψάχνοντας την ισοφάριση. Εδώ μια πάσα από αριστερά προς τον Αλμανίδη. Το σουτ από πλάγια. Η μπάλα θα περάσει out. Πολύ καλή στιγμή εδώ για το Καλαμπάκι να φτάσει στην ισοφάριση με τον Αλμανίδη. Η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Νέα προσπάθεια επίθεσης για το Καλαμπάκι. Θέμης Αγγελόπουλος. Ωραία κίνηση. Μπαίνει με στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα το πλασέ από το Λευτέρι τον Τζιβανάκι. Η μπάλα περνάει πλάγια. Λαμπρινουδάκι θα κόψει. Χαράλαμπος Βασιλιάδης με το κεφάλι απομακρύνει το σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Χάνεται η ευκαιρία για το Καλαμπάκι. Παραμένει το 0-1. Φάουλ με το Μαυροβασίλη για τους γηπεδούχους. Μαυροβασίλης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά επαναφοράς. Δεν μπόρεσε να βγει εκεί καλά η κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε out. Χάθηκε η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Και πάλι το Καλαμπάκι σε νέα επίθεση με τον Καπτέλη. Καπτέλη προσπαθεί να κάνει ένα γέμισμα. Κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα θα βγει για τον Στρατηγέλη, ο οποίος πάει να κάνει μια παράλληλη σέντρα από την κόντρα. Η μπάλα φτάνει στον goalkeeper. Εδώ ο Αντώνης Παπάζης ζήτησε παράβαση στο tackling που έκανε και ο Κισίδης. Κοντά στη φάση ο Σάκης ο Δηλιεράκης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτό το γύρισμα που έκανε ο Στρατηγέλης. Και νομίζω αυτή είναι η τελευταία φάση του αγώνα, γιατί με το βολέ ο Σάκης Δηλιεράκης σφυρίζει το φινάλε της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι. Καλαμπάκι αμπελόκεπη 0-1, μεγάλη νίκη για τους φιλοξενούμενους με τον γκολ του Στράτου Παρουτσή. 0-1 η νίκη για την ομάδα των αμπελοκήπων. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες του μας, υγεία στους ποδοσφαιριστές, ιερά στο μάτι στους προπονητές. Είναι η πρώτη φορά που δίνουμε ευχές, γιατί πάντα περιμένουμε λίγο εγώ στην πίτη. Ένα μάτς που είναι κάθε ομάδα είτε πρώτο μήκρονο. Το ρώτησε πολύ μήκρονο, αν εξαιρέσει το πρώτο δεκάλι, το καλοπάτι που πήγε πάρα πολύ κατά από το 17, είμαστε καλύτεροι. Δυστυχώς για μας έπαιξε η Ρόκο με το αμένο πέναλτι. Αντί σε όλη τα πάντα να δώσουμε να μεταφέρουμε το άγχος στον αντίπαλο, με το χαμένο πέναλτι άλλαξε η ψυχολογία. Προσπαθήσαμε να δούμε λίγο τα πατήματά μας. Καλά πέντε είχες κάποιες καλές ευκαιρίες για να ισοπαλήσει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η λόγω της πρεμιέρας δεν δέχτηκε πολύ καλό ποδόσφαιρο βάστο να μην πηγαίνει από ομάδα. Το ίδιο μάλλον σε αυτές τις επόμενες ευκαιρίες θα πρωταγωνιστήσουν. Για μας κρατάμε τους τρεις πρώτους, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα καπιτάλια, γιατί τι να πω τώρα, ο Καραγκιζίδης έσπασε στο δαχτυλόδιο που κέρδισε το 30 για να παλεύει. Αυτή η ομάδα έχει αυτό το μέταλλο, αυτό το τεχνικό που είναι στην ομάδα, αυτά είναι τη φανέλα παρατηρή, η Δημήτρη είναι αποκλειστικά και μόνο αφιερωμένη στην κοδαυλία. Το καρπέτι μου μόλι πάρα πολύ, το περίμενα έτσι. Ξέρω ότι σου έρχεται το παιδί που αρέσει να πει και ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια, ξέρω. Από τη μεριά μου και εγώ θα συμφωνήσω με την περισσότερα που είπε ο Βασίλης. Θεωρώ ότι μπήκαν πάρα πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο και παραπάνω. Στη συνέχεια την κάθε λόγο εδώ είμαστε συνεχώς δεύτεροι στην μπάλα. Χάσαμε πάρα πολλές προβοκασίες. Κατάφερα με λίγο να μάθω να κατεβάζει εύκολα την μπάλα στο δικό μας το γήπεδο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε σημάδια κόπωση στον πρώτο μήκο. Όσον αφορά το δεύτερο μήκο και μετά τη φάση του πέναλτι,
Θεωρώ ότι η ομάδα μου ήταν πάρα πολύ καλύτερη στην γήπεδο. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν το έκανα διαβητάριο στην κόδρα η ομάδα να προκύρω. Πειράζαμε μέχρι το τέλος. Αλλάξαμε κάποιους σχηματισμούς για να βοηθήσουμε την ομάδα. Δεν τα καταφέραμε. Να δώσω, να πω καλή συνέχεια στην ομάδα των αγωνιστικών, να πω περαστικά στο παιδί το οποίο έσπασε το τρόπο και να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα την δική μου που μπήκε στο δεύτερο μήχρονο και έδειξε πραγματικά τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζει αυτό το τρόπο.